543 από τον βιβλίο Ισαΐα του προφήτου λάμπτα αλφα κεφάλαιο 31 κεφάλαιο πρώτο εδάφιο σελίδες 643 ουέ εις τους καταβαίνοντας εις Αίγυπτον διαβοήθειαν και επιστριζωμένους επί ύπους και θαρούντες επί αμάξας διότι είναι πολύ άριθμοι και επί υπέας, διότι είναι πολύ δυνατή και δεν αποβλέπουσιν εις τον Άγιον του Ισραήλ και τον Κύριον δεν εξητούσι. Πλην αυτός είναι σοφός και θέλει επιφέρει κακά και δεν θέλει ανακαλέσει τους λόγους αυτού, αλλά θέλει σηκωθεί επί του σήκους των κακοποιών και επί τη βοήθεια των εργαζομένων την ανομία. Οι δε Αιγύπτιοι είναι άνθρωποι και ουχή Θεός και είπε αυτόν σάρκες και ουχή πνεύμα. Όταν ο Κύριος εκτείνει τη χείραν αυτού και ο βοηθόν θέλει προσκόψει και ο βοηθούμενος θέλει πέσει και πάντες ομού θέλουν συναπολεστεί. Διότι ούτως ελάλησε ο Κύριος προς εμέ. Καθώς ο Λέων και ο σκύμνος Λέοντος βρυχόμενος επί το θύραμα αυτού αν και συνήχθη εναντίον αυτού πλήθος βοσκών δεν πτωείται εις την φωνήν αυτού ουδέ συστέλλεται εις τον θόρυβον αυτού. Αυτόν ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει κατά βίδια να πολεμήσει υπέρ του όρους της Ιών και υπέρ των λόφων αυτής. Ως πτηνά διαπετώμενα επί τους νεοσούς ούτως ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπιστεί την Ιερουσαλήμ, υπερασπιζόμενος και ελευθερώνων αυτήν, διαβαίνων και σώζων αυτήν. Επιστράφεται προς εκείνον από το οποίο οι Ισραήλ όλος απεστάτησαν. Διότι εν εκείν τη ημέρα, πας άνθρωπος θέλει ρίψει τα αργυρά αυτού είδωλα και τα χρυσά αυτού είδωλα, τα οποία οι χείρες σας κατασκεύασαν σε εσάς αμαρτίαν. Τότε ο Ασσύριος θέλει πέσει εν μαχαίρα ουχή ανδρός και μαχαίρα ουχή ανθρώπου θέλει καταφάγει αυτόν και θέλει φύγει από προσώπου της μαχαίρας και οι νέοι αυτού θέλουν συνίσθη διαφόρων και από του φόβου θέλει παραδράμει το χείρωμα αυτού και η αρχηγή αυτού θέλουν συγκατατρομάξει εις την σημαίαν λέγει ο Κύριος του οποίου το πυρ είναι εν Σιών και η κάμινος αυτού εν Ιερουσαλήμ. Αμήν. Βασιλιάς του Ιούδα είναι ο Εζεκίας. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έπρατε και έπραξε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Όμως η κληρονομιά του ήταν πάρα πολύ άσχημη γιατί ο πατέρας του ήταν ο χειρότερος όλων των βασιλέων του Ιούδα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο λαός του Ιούδα εξαιτίας του πατρός του Εζεκίου εξασθένησε πλήρως. Και όταν λέμε πλήρως εννοούμε πλήρως. Δεν είχε καμία δύναμη. Αντιθέτως οι εχθροί του, οι Ασσύριοι, είχαν αποκτήσει τεράστιες δυνάμεις που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό αυτό γιατί η αδυναμία τους έφτασε και έγινε πλήρης. Όταν είδε το κακό αυτό ο πατέρας του Εζεκία έψαξε να βρει βοήθεια. Ποιος θα με βοηθήσει? Και στράφηκε στους Αιγυπτίους. Ελπίζοντας ότι επειδή είναι πολυπληθείς, επειδή έχουν στράτευμα μέγα, επειδή έχουν δύναμη πολύ μεγάλη, πραγματικά θα έρθουν και θα τους βοηθήσουν. Όμως η απογοήτευση ήταν πλήρης. Ο βασιλιάς των Ασσυρίων Σεναχερίμ, αφού ετελείωσε τη βασιλεία ο πατέρας του Εζεκίου, ο Σεναχερίμ είχε αποκτήσει τεράστιες δυνάμεις, γιατί αυτό συμβαίνει
όταν ο άνθρωπος του Θεού απομακρύνεται από το Θεό, ο διάβολος αποκτά τεράστιες δυνάμεις που είναι αδύνατον στον άνθρωπο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όχι να νικήσει, να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει, προσέχετε και μη δίδετε τόπον εις τον διάβολο. Ο άνθρωπος ο οποίος δίδει τόπο στον διάβολο θα ταλαιπωρηθεί. Επόδυνα, εκτός και αν προλάβει να μετανοήσει. Και αυτή είναι η ελπίδα και η σωτηρία μας. Και όταν λέμε μετάνοια, δεν εννοούμε μεταμέλεια, πω έκανα λάθος να γυρίσω πίσω. Μετάνοια σημαίνει καταλαβαίνω εκ των υστέρων τις αμαρτίες και τις ανομίες τις οποίες έπραξα, εξομολογούμε στον Κύριο τις αμαρτίες μου, συγχωρώ τους αμαρτάντας σε με, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι επιστρέφω εις το Θεό. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί, λέει ο Λόγος του Θεού. Εν τη ησυχία και πεπιθήση θα επανέλθει η δύναμή σας. Αυτό είναι μήνυμα φοβερό, θα το ξαναπώ, ο Θεός να το γράψει στην καρδιά μας. Εν τη επιστροφή, επιστρέφω στο Θεό, επικαλούμε τώρα για μας το όνομα του Χριστού, διδάσκομαι από τον Χριστό να είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και τότε έρχεται η ανάπαυση του Θεού μέσα μου που σημαίνει ότι ο Θεός μου δίνει πίστη, δώρο Θεού, καθώς λέγει κατά χάριν είστε σωσμένοι από τι, από όλα. Δεν είναι μόνο σωτηρία για τη Βασιλεία των Ουρανών, είναι σωτηρία για κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Κατά χάριν είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως και αυτό είναι δώρο Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει. Και τι θα πει μετανοώ, θα πει επιστρέφω εις τον Θεό. Όχι μεταμελούμε ομολογώντας έκανα λάθος και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Μετανοώ και ξέρω πολύ καλά τι να κάνω. Πηγαίνω στο Θεό, εξομολογούμε τις αμαρτίες μου, το αίμα του Χριστού με καθαρίζει. Συγχωρώ όλους τους αμαρτάντας σε μέ, καθώς εν το καιρό της απιστίας μου ήρθα σε έντονη διάσταση μεταξύ ανθρώπων και επικαλούμε το όνομα του Χριστού και ο Θεός αλλάζει τα πάντα σε μια στιγμή. Τι κάνει? Νέα τα πάντα. Μα είναι δυνατόν στη ζωή μου ο Θεός να κάνει νέα τα πάντα? Όχι απλώς είναι δυνατόν, αλλά ο Θεός λέει είναι τι αδύνατον εις εμένα. Και σε ρωτάει, το πιστεύεις? Αμήν. Εάν το πιστέψεις, ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία ελπίζεις, ζητάς, φαντάζεσαι, γιατί ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων. Κάνει πράγματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Πρώτα όμως έρχεται και μας ελέγχει. Λόγοντάς μας αληθινά λόγια Θεού, λέγοντάς μας και αποκαλύπτοντάς μας την αλήθεια και όποιος γνωρίσει την αλήθεια, η αλήθεια θα τον ελευθερώσει. Γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Τι θα πει ελεύθερος? Από όλα. Από την καθημερινότητα, από το παρελθόν, από το παρόν, ιδιαιτέρως από το μέλλον που δεν το ξέρουμε. Από όλα μας ελευθερώνει ο Θεός, αρκεί να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να περπατάμε την οδόν την οποία ο Κύριος μας διδάσκει, γιατί αυτός είναι ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας, αλλά με ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό, διατηρώντας την πίστη.
Γιατί μπορεί να τη χάσουμε την πίστη πάρα πολύ εύκολα. Θα συμβούν γεγονότα στη ζωή σου που θα σε σπρώξουνε να χάσεις την πίστη σου. Να πεις πού είναι ο Θεός, δεν με ακούει. Υπάρχει άραγε Θεός. Και τι κάνει ο Θεός για μένα, τι έκανε ο Θεός για μένα. Όταν λοιπόν χάσεις την πίστη σου, χάνεις τη σωτηρία σου. Γιατί η πίστη σώζει. Ό,τι και να κάνεις μετά σαν έργο, είναι μάταιο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Θεός να απευθυνθεί στον Εζεκία, το γιο του αποστάτη, αυτόν ο οποίος είναι ειλικρινής ενώπιον του Θεού. Και επειδή πιστεύω, το πιστεύω βάσιμα, βαθιά στην καρδιά μου, ότι όλοι μας που έχουμε έρθει εδώ σήμερα είμεθα ειλικρινείς. Τι θα πει ειλικρινείς? Ακούω με πίστη το Λόγο του Θεού και αν ακόμη δεν τον πιστεύω, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το οποίο θα μου πει, ζητάω από το Θεό χάρη να μου δώσει πίστη να πιστέψω στο Λόγο του που λέει ότι αυτός κάνει υπέρ εκ περισσού των όσων εμείς ζωούμε, νοούμε ή ζητούμε. Αλλά πώς? Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Έτσι λοιπόν απευθυνόμενος στον Εζεκία, του λέει αλίμονος αυτούς, όπως ο πατέρας σου, που πήγαν στην Αίγυπτο για βοήθεια, που επιστηρίχθηκαν στους ύπους και θαρούσαν στις άμαξες των Αιγυπτίων γιατί είναι πολύ άριθμοι και επίσης έλπιζαν στους Ιππέας διότι είναι πολύ δυνατοί. Το αποτέλεσμα είναι δεν πιστεύουν, δεν αποβλέπουν, δεν ελπίζουν εις τον Κύριον των Άγιων του Ισραήλ και τον Κύριον και τη φωνή του και το λόγο του και τη διδαχή του δεν την εξητούν. Όμως, εδώ αρχίζει τώρα η επέμβαση του Θεού να βοηθήσει τον άνθρωπο. Να βοηθήσει τον άνθρωπο να πιστέψει στο απίστευτο. Σας θυμίζω, αλλά θα πω κατευθείαν το τέλος. Απέναντι ήταν ένας αμέτρητος στρατός Ασσυρίων με βασιλιά το Σεναχερήμ που έστελνε κήρυκες εναντίον του Θεού και εναντίον του Ισραήλ και από τούτη μεριά ο Εζεκίας ήταν αδύναμος και ανίσχυρος. Και λέει τώρα ο Λόγος του Θεού σε αυτόν που βρίσκεται σε αυτή την τραγική θέση. Και θέλω να σας βεβαιώσω ότι στη ζωή μας θα έρθουν τραγικές καταστάσεις πολλές φορές. Καταστάσεις που δεν τις φανταζόμαστε και για αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, που δεν έχουν που να στηριχτούν, που δεν έχουν άνθρωπο δίπλα τους, να τους ενισχύσει, να τους παρηγορήσει, να τους στηρίξει, γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει εις τούτο είμαστε τεταγμένοι, να παρηγορούμε τους απελπισμένους, να ενισχύουμε τους αδυνάτους και να στηρίζουμε τους αποκαμωμένους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν έχουν δίπλα τους τέτοιους ανθρώπους. Για αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν λέγει ο Θεός. Όμως γνώρισε ότι ο Θεός είναι σοφός και γνωρίζει τα πάντα και Αυτός θα επιφέρει κακά, Αυτός θα ανακαλέσει γιατί γνωρίζει τα πάντα τους λόγους Του και Αυτός θα σηκωθεί, Αυτός, εναντίον των οίκων των κακοποιών και επί την βοήθεια των εργαζομένων την ανομία. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Ενώ οι Αιγύπτιοι που έλπιζε ο πατέρας σου, είναι άνθρωποι και όχι Θεός, και είπε αυτό είναι σάρκες και όχι πνεύμα, όταν όμως ο Κύριος εκτείνει τη χείρα αυτό, αυτό είναι τώρα το κρίσιμο σημείο, πότε ο Κύριος θα εκτείνει τη χείρα του εις βοήθειά σου. Εάν δεν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πάντοτε στη ζωή σου, προσέχετε,
βοήθεια ετοιμοτάτη, σημαίνει ότι ο Κύριος έρχεται βοήθειά σου άμεσα, ενώ δεν το περιμένεις. Όταν ο Κύριος εκτείνει την χείρα αυτών, τότε και ο βοηθών οι Αιγύπτιοι και ο βοηθούμενος οι Ιουδαίοι θα καταστραφούν. Διότι ο Κύριος, ο Θεός, ελάλησε λέγοντας την αλήθεια Του εις παρηγορία των ψυχών μας. Αλλά όχι παρηγοριά ψεύτικη ανθρώπινη, περί παρηγοριά απολύτως αληθινή. Όπως το λιοντάρι και το λιονταρόπουλο βρυχάται όταν έχει πιάσει το θύραμά του, ώστε κι αν συναχθεί εναντίον αυτού πλήθος βοσκών, δεν πτωείται, δεν φοβάται από την φωνή αυτών, ούτω συστέλλεται από το θόρυβο αυτών, ούτω ο Κύριος των δυνάμεων θέλει καταβεί, και αυτός ο ίδιος θα πολεμήσει υπέρ του όρου της Ιών και υπέρ των λόφων αυτής. Αυτός θα πολεμήσει υπέρ σου. Τι είναι λοιπόν το πρόβλημά σου, λέω. Τα συνηθισμένα, τα παιδιά μας, η δουλειά μας, οι εχθροί μας και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Ο Θεός λέει όμως, εγώ θα πολεμήσω υπέρ σου εναντίον αυτών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως τα πτηνά που πετάνε πάνω από τα πουλάκια τους και τα υπερασπίζονται, έτσι ο Κύριος των δυνάμεων θα πετάει πάνω από τη ζωή σου και θα υπερασπίζεται εσένα, θα σε ελευθερώνει, διαβαίνοντας θα σε σώζει. Και το ερώτημα το κλασικό, το πιστεύεις? Αμήν. Πιστεύεις το Λόγο του Θεού? Αμήν. Και εγώ το πιστεύω. Γι' αυτό προτρέπει και προτείνει ο Θεός. Επιστράφεται λοιπόν προς εκείνον από του οποίου η πατέρα σου και η Ισραήλ όλος απεστάτησαν. Επιστρέψτε, διότι εκείνη την ημέρα, όταν θα επιστρέψετε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στον Ιησού Χριστόν, τότε θα απορρίψετε τα αργυρά σημαίνια είδωλα και τα χρυσά, τα οποία οι χείρες σας κατασκεύασαν εις εσάς αμαρτία. Και τώρα το αποτέλεσμα. Τότε ο Ασσύριος θα πέσει εν μαχαίρα ουχή άνδρος, και μάχαιρα ουχή ανθρώπου θέλει καταφάγει αυτόν. Δηλαδή, ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του, γιατί πραγματικά ο Λόγος Του είναι η διδασκαλία μας. Όταν πια ο Ασσύριος είχε περικυκλώσει την Ιερουσαλήμ και τα πράγματα πια έγιναν αδιόρθωτα, τότε λέει ο Λόγος του Θεού, ακούτε, και θέλω να τα ανοίξουμε, αξίζει τον κόπο να τα ανοίξουμε, να κάνουμε αυτόν τον κόπο στη σελίδα 382. Είναι από το Βασιλέον Β και θα διαβάσουμε δύο εδάφια. Αξίζει τον κόπο και θα με, το καταλάβετε και θα με πιστέψετε. Στο 34 εδάφιο λέει ο Θεός, διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν, ένε και νεμού και ένε και του δούλου μου του Δαβίδ, διότι μετανοήσατε. Και τι θα κάνεις, Κύριε? Πώς θα γίνει αυτό? Δεν γίνεται. Και ο Θεός λέει, είναι τι αδύνατον σε με? Και τη νύχτα εκείνη, την επόμενη θα καταστραφόταν ο Ιούδας, και τη νύχτα εκείνη εξήλθε άγγελος του Κυρίου και επάταξεν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000, και όταν ξύπνησαν το πρωί, ειδούσαν πάντες σώματα νεκρά. Μα γίνεται αυτό? Αυτό και άλλα πολύ περισσότερα κάνει ο Θεός, αδερφοί, αρκεί να πιστέψεις. Αυτό
και άλλα πολύ περισσότερα κάνει ο Θεός από αυτά που μπορείς να φανταστείς και από αυτά που ζητάς. Το ξαναδιαβάζω. «Τότε ο Ασσύριος θέλει πέσει», επανέρχομαι στη σελίδα 643, «εν μαχαίρα ουχή ανδρός», με άγγελο. «Και η μάχαιρα ουχή ανθρώπου θέλει καταφάγει αυτόν. Και αυτός, ο Σεναχερήμ, θέλει φεύγει από προσώπου της μαχαίρας, και οι νέοι αυτού θα είναι διαφόρων, σπρακτέων, και από του φόβου θα θέλει παραδράμει το χείριον αυτού, και οι αρχηγοί αυτού θέλουσι κατατρομάξει στην σημαία», λέγει Κύριος, «του οποίου το πυρ», δηλαδή η λιχνία, η εφτάφωτος, «είναι εν Σιών και η κάμινος, το θυσιαστήριον είναι η Ιερουσαλήμ». Είναι στο σπίτι σου η εφτάφωτη λιχνία. Και τι είναι για μας η εφτάφωτη λιχνία? Η εφτά οφθαλμοί του Κυρίου. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, βουλής και δυνάμεως, ευσεβίας και φόβου Κυρίου, και το έβδομον ευσεβίας και γνώσεως, και το έβδομον φόβος Κυρίου. Είναι η εφτά φωτιλιχνία στο σπίτι σου. Δηλαδή είναι εν δυνάμει το Πνεύμα το Άγιο. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος των δυνάμεων θα κάνει υπέρ εκ περισσού από όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε, φανταζόμαστε, αλλά κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Υπάρχουν οι εφτά οφθαλμοί του Κυρίου, οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε έναν άνθρωπο του οποίου η καρδία να είναι τελεία ελπίζουσα εις τον Θεό, η ψυχή θέλουσα το θέλημα του Θεού, για να αποδειχθεί και να φανερωθεί σε αυτόν τον Εζεκία, όχι σε όλο τον Ισραήλ. «Έναν άνθρωπο ψάχνω να βρω», λέει ο Θεός, «του οποίου η καρδία να είναι τελεία και η ψυχή θέλουσα, και θα κάνω μεγαλεία». Τι θα κάνεις με έναν άγγελο 185.000 στρατό, και αυτός έφυγε τρεχάλα, και εσύ νικητής, και όχι μόνο νικητής, θριαμβευτής. Αυτός ο οποίος την επόμενη μέρα θα κατεστράφεται από το Σεναχερήμ, τώρα είναι θριαμβευτής. Και το μεγάλο μυστικό που θέλω με αυτό να συνεχίσουμε να ζούμε. Αν θέλετε να αρχίσουμε να ζούμε, αν θέλετε να συνεχίσουμε να ζούμε. «Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ, εν τη επιστροφή», εν τη μετανία, «εν τη επιστροφή και την ανάπαυση», δηλαδή μετανοώ και ησυχάζω. Γιατί αφού μετανοώ, ξέρω ότι ο Θεός θα ενεργήσει. «Εν τη επιστροφή και αναπαύση, τότε θα σωθείτε». Εάν μετανοείτε, αλλά η καρδιά σας είναι γεμάτη ταραχή, δεν γίνεται τίποτα. Θυμηθείτε τι λέει ο Θεός τον Ιώβ: «Οικειώθη τη μετά του Κυρίου και έσω εν ειρήνη μετ' αυτού, και αυτός θα κάνει μεγαλεία». Και ποια είναι τα μεγαλεία? Φοβερά. Ό,τι αν πράτετε, ο Θεός θα το ευωδώνει. Και όλους αυτούς που είναι δίπλα σου και είναι εν πονηρία, ο Κύριος θα τους σώσει για τις καθαρότητες των χειρών σου. Με δύο βασικές προϋποθέσεις που σας παρακαλώ να μην τις ξεχνάμε. Γίνε οικείος του Θεού. Τι θα πει οικείος του Θεού? Είναι πολύ ωραία έκφραση. Στον οίκον του Θεού. Και ποιος είναι ο οίκος του Θεού? Η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Γίνε μέλος του σώματος του Χριστού. Γίνε οικείος του Θεού. Γίνε μέλος του οίκου του Θεού του Ζώντος. Πίστεψε, πάρε απόφαση
ότι το σπίτι σου είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία και σας παρακαλώ να προσέξετε κάτι και θα το πω. Υπάρχουν πολλές συναθρήσεις, μία Εκκλησία. Όμως κάθε ένας από εμάς έχει ένα σπίτι. Υπάρχουν πολλές κατοικίες, αλλά η μία είναι η κατοικία η δική μου. Ψάξε να βρεις που σε έχει προσθέσει ο Κύριος. Αυτό είναι το σπίτι σου. Θυμάμαι κάποτε είχε έρθει μια κοπελίτσα και μου είχε πει, αδερφέ, σε ποια εκκλησία να πάω, από την επαρχία έχει έρθει. Και έτσι λέω, δεν μπορώ να σου πω εγώ, γιατί εγώ σε κανένα δεν έχω πει, έλα ή φύγε. Είναι εντολή Θεού την πρώτη μέρα που έγινε η εκκλησία. Πήγαινε σε όποια εκκλησία θέλεις γύρω-γύρω, μια εβδομάδα. Πήγαινε σε αυτή μια εβδομάδα, στην άλλη μια εβδομάδα, στην άλλη μια εβδομάδα. Και μέσα σε αυτό το γύκλο που θα κάνεις, ο Θεός θα βάλει στην καρδιά σου τη βεβαιότητα ποιος είναι το σπίτι σου. Ποια η συνάθρηση είναι το σπίτι σου. Γιατί εγώ δεν μένω σήμερα στο σπίτι με την Άννα και αύριο στο σπίτι με την Καλλιόπη και μεθαύριο στο σπίτι με την Περσεφόνη. Έχω ένα σπίτι, μία γυναίκα, μία οικογένεια. Αυτή είναι η οικογένειά μου. Μα πλούσια, με φτωχή, μα έτσι και αλλιώς. Αυτή είναι. Εκεί θα με ευλογήσει ο Θεός. Και εκεί θα με ευλογήσει ο Θεός αν η γυναίκα μου υποτασσόμενη στο Λόγο του Θεού υποτάσσεται σε μένα και αν εγώ υποτασσόμενος στο Λόγο του Θεού αγαπώ, εκτρέφω και περιθάλπτω τη γυναίκα μου. Αλλά και συνάθρηση εκκλησία μία είναι. Το σπίτι σου είναι ένα. Εκεί θα βρει ανάπαυση η ψυχή σου. Εκεί θα αναλάβει ο Θεός το υπόλοιπο της ζωής σου. Έχουμε, θυμάμαι έλεγε ο Λούις, και εγώ το είχα πιστέψει όταν πρωτομπήκα, ο αδερφός ο Λούις, έλεγε, κάθε ένας άνθρωπος από εμάς έχει ένα ποιμένα επί της γης και ένα ποιμένα στον ουρανό. Δεν είναι αδέσποτος ο χριστιανός, έχει ποιμένα. Και πράγματι μέχρι που έφυγε, ό,τι ζητήματα είχα εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, παίρναμε τον αδερφό τον Λούι και τον ρωτάγαμε. Θυμάμαι μια φορά, μου λέει η Αλεξία, ήταν 3 χρονών, θέλω χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εγώ έτσι λέω, δεν μπορούμε να πάρουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θέλουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Θα ρωτήσω τον αδερφό τον Λούι. Δεν ρώτησε, έπαιρνε. Τον παίρνει τηλέφωνο, λέει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γιατί, της λέει, γιατί μ' αρέσει. Παίρνει τηλέφωνο ο Λούις. Πάρε ένα ξύλο, βάλε εκεί πράγμα μου, του λέει, και θα τις περάσει, παιδάκι είναι. Αλλά έτσι, βάζω ένα ξύλο, βάζω και 3 μπάλες, ούτε μου ξαναζήτησε. Δεν της άρεσε αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ούτε μου ξαναζήτησε. Αδελφοί αγαπητοί, δεν είμαστε αδέσποτοι. Έχουμε δεσπότη εν της ουρανής, τον Πατέρα Θεό που Αυτός μας συνετίζει. Έχουμε διδάσκαλο επί της γης, τον Ιησού Χριστόν που αυτός μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατούμε. Έχουμε παράκλητο που μας συμβουλεύει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και έχουμε και ποιμένα και πρεσβυτέρους επί της γης που έχουν την ευθύνη της ψυχής μας. Ξέρεις, θα πει την ευθύνη της ψυχής σου. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη. Επαναλαμβάνω λοιπόν για να φύγουμε με αυτό το εδάφιο. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εν τη επιστροφή και αναπαύση, τότε θα σωθείτε. Αν επιστρέφετε και δεν έχετε ανάπαυση, περιμένετε σωτηρία ακόμη. Αν επιστρέφετε και ο Θεός πραγματικά σε μαθαίνει να είσαι πράος και ταπεινός στην καρδία και πλημμυρίζει την καρδιά σου με ανάπαυση, θα σωθείς εξάπαντος. Και αν μάθεις να είσαι ήσυχος, τι θα πει ήσυχος, ειρηνικός. Έσω εν ειρήνη, οικειώθητε με ταυτού και έσω εν ειρήνη και τότε θα γίνει καλό σε σένα. Αν μάθεις και είσαι ήσυχος, και εμπεπιθήσει και απόλυτα εμπεπιστευμένος τη ζωή σου στον Κύριο των δυνάμεων, τότε θα είσαι και δυνατός.
Σωτηρία και δύναμης είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά δώρα Θεού. Τα επαναλαμβάνω, κι ας είμαι και κουραστικός. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θα σωθείς. Εν τη ησυχία και πεποιθήση θα είσαι δυνατός. Και εμείς λέμε, βόηθα μας Κύριε. Βόηθα μας σε παρακαλούμε, γιατί δεν τα καταφέρνουμε. Αλλά αν μας βοηθήσεις εσύ θα τα καταφέρουμε. Τι θα καταφέρουμε? Να συντρίψουμε τους Ασσυρίους. Μα αφού δεν έχουμε δύναμη, ο Κύριος είναι η δύναμή μας. Μα ποιος θα μας σώσει? Οι Αιγύπτιοι δεν έρχονται. Ο Κύριος θα μας σώσει. Αμήν αδερφέ. Ποιος θα σε σώσει? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος θα σου δώσει δύναμη να περπατάς από θρίαμβο σε θρίαμβο? Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν. Ο Πατέρας.